μπορεί βέβαια η κόρη σου να πάρει την απόφαση να το κάνει τώρα, ας πούμε. Αν. Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις. Δεν τη βλέπω να είναι προσανατολισμένη. Εσύ θα ήθελες κάτι τέτοιο. Κοίταξε, εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω το ένα σκυλί πίσω από το άλλο. Κάτι σημαίνει αυτό. Εγώ λέει τα μηνύματα τα δίνω. Τα δίνω τα μηνύματα. Κοίταξε, κορίτσι μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Της είχα συζητήσει, μήπως υιοθετήσουμε και κάποιο παιδί και αυτά. Εγώ όχι εκείνη. Α, τώρα. Συνεπώς νιώθω πολύ ενεργή στο να δώσω φροντίδα, αγάπη. Αν δεν το κερδίσει με δικό της παιδί, κάπου αλλού εγώ θα τη δώσω, είναι σίγουρο. Προς το παρόν παίρνω σκυλιά. Να σου πω κάτι, αυτό και θα προχωρήσετε με το έργο. Να ρωτήσω, αυτό με την απόφασή σου να υιοθετήσει ένα παιδί, ήταν και τώρα πρόσφατα δηλαδή, θα το έκανες αυτό? Έχω σκέψεις, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ε. Θα ήθελα... Δεν θα ήθελα να τελειώσει αυτός ο ρόλος της προσφοράς. Γιατί κάθε παιδί είναι μια μεγάλη προσφορά. Και μεγαλώνοντας λες, εντάξει, δεν έχω κουράγια. Νιώθω ότι έχω ακόμα κουράγια. Αυτό είναι στο θέμα, στο επίπεδο της σκέψης τώρα, αυτό που λέμε. Ναι, είναι στο επίπεδο της σκέψης ακόμα. Μάλιστα. Παιδί, με τόση, με τέτοια... Μπορεί όμως να το σκέφτομαι τόσο πολύ που μετά να. Κοίτα, με τέτοια παραγωγή. Με τέτοια παραγωγή, 25 άνθρωποι. Θέατρο Διάνα, να το ξαναπούμε. Θέατρο Διάνα, 26 Οκτωβρίου. Πάντα είσαι και μανούλα. Μια φορά μανούλα, πάντα μανούλα.